Σήμερα, 3 Οκτωβρίου, ομολογώ πως δεν θα πήγαινα στο Υπουργείο αν μπορούσα να προβλέψω το ξυνισμένο ύφος που θα έπαιρνε ο τμήματάρχης μας. Πάει κιόλας αρκετός καιρός που μου κοπανάει. Μα τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τι κάνεις. Καταλαβαίνεις πως γράφεις τους τίτλους με μικρά γράμματα. Πως παραλείπεις την ημερομηνία και τον αριθμό πρωτοκόλλου. Άκου. Τον αριθμό πρωτοκόλλου. Έτσι μου έρχεται μερικές φορές να πάξω το πρωτόκολλο και να το φέρω στο κεφάλι. Με ζηλεύει! Ναι, με ζηλεύει το κοράκι. Με ζηλεύει γιατί εγώ είμαι στο γραφείο του διευθυντού και βλέπει ότι του ξύνω τις πένες όλες. Από φτερό χήνας. Με λίγα λόγια, δεν θα πήγαινα στο Υπουργείο αν δεν έδεφα την ελπίδα να συναντήσω εκεί τον Ταμεία και να του ζητήσω μια μικρή προκαταβολή έναντι του μισθού μου. Αλλού μούτρο κι αυτός. Όταν του ζητάω προκαταβολή μου απαντάει. Δεν ήρθε ακόμα η Δευτέρα παρουσία. Σήμερα, 43η μέρα του μηνός Απριλίου, έτος 5000, η Ισπανία απόκτησε βασιλιά. Το βρήκαν. Αυτός ο βασιλιάς είναι εγώ. Όλα γίνονται ξεκάθαρα. Πριν δεν καταλάβαινα. Φυσικά όλο αυτό το μπέρδεμα οφείλεται στο δύο κοσμάκης πιστεύει πως το μυαλό ενός ανθρώπου κατοικοετρέφει στο κρανίο του. Λοιπόν, δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Το μυαλό μας το φέρνει ένας άνεμος που φυσάει από την Κασπία θάλασσα. Αυτό όμως με παρεξένεψε. Είναι η συμπεριφορά και η γελαρίνα της αυτοκρατορίας. Μόλις με είδε, άρχισε το παλάτσο. Έριξε σε ένα σβεστομένο καμαράκι μου, είπε «Μείνε εδώ!» Και αν εξακολουθείς να λες ότι είσαι ο βασιλιάς Φερδινάντος ο 8ος, θα σε κάνω όσο ζυγίζουν 6 άλογα από το ξύλο. Ο μικρός εγώ κάθε στιγμή κατάλαβε ότι με περνούσε από δοκιμασία και του είπα «Είμαι ο Φερδινάντος ο 8ος, το ξέρετε πολύ καλά». Τότε αυτός φούρξε δύο γερές μπροστινές στην πλατιά, φώνησε τόσο πολύ που καταλήγω να βάλω τις φωνές του.